Αρχικά ήθελα να κάνω μια ενημέρωση σε σχέση που βρισκόμαστε με το θέμα αυτές τις πρωτόγνωρες κατάστασης της πανόλης του Μαδρίτη και εμάς σε δύο περιοχές της Κρήτης. Αυτή τη στιγμή, από την πρώτη στιγμή, όπως είπαμε, κάναμε εντατικούς ελέγχους, 481 εκτροφές ελέγξαμε στα 3, στα 10 και στα 13 χιλιόμετρα και επιστρέψαμε πάλι και στα 3 χιλιόμετρα και κάναμε ελέγχους. Και πάθηκαν πάρα πολλά δείγματα. Αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα των δειγμάτων είναι πάρα πολύ θετικά. Αρνητικά, δηλαδή θετικά αποτελέσματα εννοώ. 3, 4, 5, 6 και σήμερα βγήκαν και τις 7 του μήνα, είναι όλα αρνητικά. Και περιμένουμε τις 8 και, 8 και 9 του μήνα που περιμένουμε τα αποτελέσματά τους. Και εμείς θα επικοινωνήσουμε πάλι με τον Υπουργό, κατατέτοντας μια άποψη που θεωρώ ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι από τη στιγμή που είναι αρνητικά μπορεί να δοθεί να ανοίξουν μέσα στην εβδομάδα και όχι απεριμένουμε την Δευτέρα. Έχουν υπομείνει τα σφαγεία γύρω σε 15 μέρες με 16 αυτή τη στιγμή κλειστά με απόφαση Υπουργείου και γι' αυτό το λόγο ήρθαμε εδώ. Το θέμα δεν θεωρώ ότι είναι πολιτικό, θεωρώ ότι είναι υγειονομικό το κομμάτι της Πανόλης. Γι' αυτό το λόγο έπρεπε να πάρει μια απόφαση η Περιφέρεια Κρήτης, θεωρώ εγώ, και έχει την ιατρική υπηρεσία της Κρήτης, η νομοκτηνιάτρη μας, να ανοίξουν τα σφαγεία σε επίπεδο Κρήτης, γιατί με δύο περιστατικά εμείς στην Κρήτη, στα Αστερούσια που διαγνωστήκανε, και έχουν περάσει τώρα 10 μέρες, πόσες μέρες έχουν περάσει, και έχουν γίνει και άλλα δείγματα αιμοληψίες από τα κοπάδια στα 10 χιλιόμετρα, στα 13 και μετά πάλι ξαναγυρίζουν στα 3, τα οποία δεν έχουν βγει ακόμα τα 3 χιλιόμετρα, θα βγουν λέει την Τρίτη. Γι' αυτόν τον λόγο είμαστε εδώ και εκφράζουμε τη διαμαρτυρία μας, γιατί είναι τα σφαγεία κλειστά. Τι σημαίνει καταρχήν το 15 Αύγουστο? Έχει χαθεί ο 15 Αύγουστο. Το 15 Αύγουστο. Το μετά το 15 Αύγουστο. Το κομμάτι του 15 Αύγουστο για τα σφάγια να διατεθούν στην αγορά, την εγχώρια της Κρήτης και στην Αθήνα, έχει χαθεί το κομμάτι αυτό. Τελειώσαμε από εκεί. Ξανοίγουμε για το κομμάτι από τώρα και έπειτα. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε μονάδες στην Κρήτη, οι οποίες έχουν από 2.000-3.000 αρνιά μέσα, το οποίο περιμένουν να σφαχτούν το 15άρι, και δεν έγινε τίποτα. Δεν σφαχτήκαν, απαγόρευση ή σφαγίδωνε. Από τώρα και έπειτα πρέπει να ανοίξουν τα σφαγεία από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κρούσματα, για το λόγο να πάμε παρακάτω, γιατί η νέα σοδιά που έρχεται στη κτηνοτροφία, το αρνί, θα έχει σοβαρότατο πρόβλημα στις κτηνοτρόφους. Οι ακτινοτρόφοι αυτή τη στιγμή αγοράζουν ακριβά τις ζωοτροφές, γιατί έχουμε και τα λιμάνια εμείς εδώ, και έχουν ένα μπύχι ο οποίο θα είναι τα αρνιά στο 7 ή στο 7,5 που σφαζόταν. Δεν θα υπάρξει αυτό τον Οκτώβρη, διότι πήγαμε πολύ πίσω. Υπάρχει κίνδυνος να πέσει η τιμή μετά το άγγιγμα του? Σαφώς και υπάρχει ένα τέτοιο. Από την άλλη, δεν έχουν τηρηθεί όλα, να ξέρετε, τα πράγματα για το κομμάτι της Πανόλης. Δεν απαγορεύτηκε το γάλα. Το γάλα διανέμεται κανονικότατα από τις κτηνοτροφικές μονάδες με αυτοκίνητα των τυροκομείων στις μονάδες, στα τυροκομεία και τυροκομάτε. Οι κτηνοτρόφοι πάνε και αγοράζουν ζωοτροφές και ξαναγυρίζουν στο Μαντρί. Πάνε από τη μια μάντρα στην άλλη. Δηλαδή δεν έγινε ένα lockdown, θεωρώ, για την Πανόλη, για την κτηνοτροφία. Έγινε μόνο για το σφάγιο. Μόνο γι' αυτό. Αν δεν ανοίξουν 19 του μήνα. Θεωρώ ότι 19 του μήνα δεν θα ανοίξουν τα σφαγεία, με το κομμάτι που το έχει αναλάβει ο Υπουργός και το πάει, διότι ο Υπουργός θεωρώ ότι δεν είναι σωστά ενημερωμένος. Αυτό είναι θέμα της κτηνιατρικής υπηρεσίας. Τι σημαίνει για την Κρήτη αυτό, αν δεν ανοίξουν? Αν δεν ανοίξουν, είναι σοβαρή καταστροφή για την Κρήτη. Είναι σοβαρότατη καταστροφή. Με δύο κρούσματα τα οποία εισέκτησαν από τη Γαλλία αρνία ξευγενισμένη ράτσα, τα οποία σταθήκανε στη Λάρισα και ήρθαν εδώ. Μόνο σε αυτές τις μονάδες έγινε η επιβεβαίωση ότι είναι Πανόλη, όχι σε καμία άλλη μονάδα. Θεωρώ ότι είναι λάθος αυτό και δεν ανοίγουν τα σφαγεία. Δηλαδή, όλα τα δείγματα τέλος πάντων περιμένουν ακόμη δύο μέρες. Αν βγουν και αυτά αρνητικά, ναι, θα πιέσουμε για να ανοίξουν τα σφαγεία άμεσα, πριν τις 19. Και είναι καθαρά υγειονομικό το θέμα. Μέχρι τότε θα υπάρξουν προβλήματα στη διακίνηση, ήδη υπάρχουν από ό,τι μαθαίνουμε. Ήδη υπάρχουν και πρέπει να καταλάβουν οι καταναλωτές ότι τα αρνιά δεν έχουν κανένα πρόβλημα ώστε να τα καταναλώσουν και να μην φοβούνται
ότι να γρικούν ότι έχουν πανόγει και είναι επικίνδυνα για τον ναι, και βρωμούνι και δεκατεχοίδα. Είναι καθαρά ζωονόσος η αρρώστια. Πιστεύουμε ότι θα πάμε καλά. Δεν το περιμέναμε. Έχουν βγει όλα τα κρούσματα αρνητικά. Δύο μέρες σε μήναν ακόμη στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Και ήδη έχουν κάνει και στην πρώτη περιοχή των 3 χιλιόμετρων, έχουν ξανακάνει έλεγχο δεύτερη φορά. Πέρα από αυτό, οι τιμές, θα δούμε διαφορές στις τιμές. Ο καταναλωτής τις επόμενες ημέρες, ίσως μετά και τις 19, θα δούμε διαφορετικές τιμές. Αυτό είναι καθαρά. Τώρα θα είναι σκορτσές, θα είναι διάφορα τώρα που θα παιχτούν πια παιχνίδια. Αλλά ο καταναλωτής δεν πρέπει να φοβάται. Αν φοβηθεί ο καταναλωτής, θα είναι, γενικά θα χειροτερέψουν τα πράγματα σε πολλά πράγματα. Στο να πάει να προτιμήσει μοσχάρι, γουρούνι ή κότα.